Γήπεδο της Τούμπας, σε 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εδώ ο κύριος Κουκλάκης με τους δύο αρχηγούς. Το φάουλ με τον Γεωργιάδη. Κοτσόλης μπλοκάρει την μπάλα. Ένα φάουλ για τη Λάρισα με τον Φωτάκη της Ισβρίζας εδώ. Το σουτ, Φερνάντες δεν ανησυχεί. Κνόλ την κεφαλιά, εκεί που έχασε την μπάλα ο Κότσιος. Να η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Χριστοδρόπλο. Πέρασε τον Κοτσόλη, Χριστοδρόπλο στο σουτ, γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Λάτζαρο Χριστοδρόπλο, που εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το λάθος της άμυνας της Λάρισας. Οι πανηγυρισμοί λοιπόν από τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος πέρασε τον Κοτσόλη και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. ΠΑΟΚ Λάρισα 1-0. Σάλμον τώρα για τον ΠΑΟΚ που πέρασε. Ωραία προσπάθεια από τον Σάλμον. Στέκεται όρθιος τελικά. Έχασε την μπάλα τον Κότς και μπλοκάρει ο Κοτσόλης. Διαμαρτυρίες των παικτών του ΠΑΟΚ. Κοντά στη βάση ο Κουκλάκης θα υπέζεται. Η Λάρισα τώρα μπροστά η παλιά. Εκεί που είναι ο Μπακαγιώκο. Μπακαγιώκο τώρα. Ναι, η ευκαιρία γίνεται το σουτ. Out. Ξεδρόμος αυτό το φάουλ. Κοτσόλης εντυπωσιακά σε κόρνερ. Χαραλάμπους τη σέντρα από αριστερά. Κεφαλιά από τον Γεωργιάδη πάνω στον Κοτσόλη. Βενετίδη στη σέντρα. Έβγε η μπάλα. Φωτάκι στο σουτ. Διώχνει ο Φερνάντες σε κόρνερ. Η σέντρα τώρα εκεί που είναι ο Γεωργιάδης. Κεφαλιά το τελευταίο Κοτσόλης. Διώχνει κόρνερ. Χαραλάμπους και πάλι τη σέντρα. Η μπάλα φεύγει out. Το φάουλ με τον Μαϊάνο. Χριστοδρόπλος κεφαλιά. Out. Να η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 59. Ο ΠΑΟΚ τώρα το σούτ από τον Μπαλάφα. Διώχνει ο Κοτσόλης. Να η ευκαιρία Βρίζας. Τελευταία στιγμή παίκτες της Λάρισας σε πλάγια. Λάκης τώρα που θέλει να κερδίσει την μπάλα. Κέρδισε την μπάλα. Έγινε το λάθος. Λάκης Βρίζας θέλει την μπάλα. Κοτσόλης όμως σώζει τη Λάρισα. Εδώ ο Ζήσης Βρίζας, στιγμές αποθέωσης για τον Ζήση Βρίζα. Το χειροκρότημα του Ζήση Βρίζα προς τους φιλάθλους του δικεφάλου του Βορρά στο γήπεδο της Τούμπας που τον χειροκροτούν και τον αποθεώνουν. Ο Ζήσης Βρίζας λοιπόν, τελευταίο του παιχνίδι εδώ, υποκλίνεται στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Αναλαμβάνει λοιπόν τεχνικός διευθυντής στην ομάδα του δικεφάλου του Βορρά. Ο Ζήσης Βρίζας εδώ με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, η αποθέωση μετά από τόσα χρόνια παρουσίας του στα ελληνικά και όχι μόνο γήπεδα. Εδώ οι συμπαίκτες του, ένα κουβάρι, τον αποθεώνουν. Οι παίκτες μου κάναν πολύ μεγάλη προσπάθεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι το τέλος του πρώτου γύρου μας βρίσκει σε μια θέση στο βαθμολογικό πίνακα που δεν το αξίζουμε ως ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς θα συνεχίσουμε με την ίδια πίστη στην ομάδα μας, να αντιδράσουμε, να εξακολουθήσουμε να παίζουμε το ίδιο ποιοτικό ποδόσφαιρο και να το συνδυάσουμε στο δεύτερο γύρο με αποτελέσματα, όπου το πρόγραμμα πλέον για μας είναι πιο βατό. Θεωρεί ότι ήταν δίκαιη η νίκη του ΠΑΟ. Δάρδε, λεντρέπλικα και εκεί πέρα του Λαρίτσα Ρεού, η Φιστούτ πατεντάμ τη φυκά οθούτα. Παρόλη την προσπάθεια, την έντονη προσπάθεια της Λάρισσας να αλλάξει το αποτέλεσμα. Με δε μοιάζει από την ιδά τη γκολ φορονόθε. Αλλά εμεί είχαμε τι καλύτερε ευκαιρίε για γκολ. Ήταν τη πορεία που επελουνούμερα από την ιδά τη. Πουρτένε οι δε μοιάζει, οι οποίε και καλάμε στου ψυχού τη Βενσδόρη, με σκομδίγνουν ζώο μου την τέσπη, μου την τύφη. Αλλά λόγω του ότι είχαμε τι περισσότερε ευκαιρίε, δημιουργήσαμε τι περισσότερε ευκαιρίε, θεωρεί ότι ήταν δίκαιη η νίκη του ΠΑΟ, παρόλο που το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ έντονο.